για την Ευρώπη, η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για το θέμα των προσφύγων είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να στηριχτεί αυτή η συμφωνία και η εφαρμογή της. Πρέπει καθένας να πράξει αυτό που το αναλογεί. Το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα το έχει κάνει με το παραπάνω. Πρέπει η Τουρκία να ασκήσει τα δικά της καθήκοντα και να εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις, όπως επίσης και ορισμένοι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι δείχνουν φοβικά σύμπτωμα, τα οποία πρέπει να τα εγκαταλείψουν. Και εδώ υπολογίζουμε στην Ελλάδα πάρα πολύ, στην μεγάλη βοήθεια την οποία μπορεί και πρέπει να δώσει στο πλαίσιο του ρόλου της η ύπατη αρμοστία του οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. This afternoon, upon my arrival, σήμερα το απόγευμα, μόλις έφτασα στη χώρα σας, επισκέφθηκα ένα κέντρο αλληλεγγύης όπου είδα πολλούς πρόσφυγες, παιδιά, αλλά είδα και πολύ σκληρά εργαζόμενους εθελοντές να προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Αύριο θα επισκεφτώ τη Λέσβο, όπου θα έρθω ακόμα πιο κοντά στους πρόσφυγες, θα δω τι γίνεται και τι μπορεί να κάνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Θέλω να τονίσω ότι όταν βλέπουμε φαινόμενο παραβίασης του διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όλα τα αρμόδια φορά θα πρέπει να αντιδρούν για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Κανείς δεν μπορεί να παραμένει σιωπηλός μπροστά στα